Συνταρακτικές είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο ενός 22χρονου Παλαιστίνιου σε εργοτάξιο ξενοδοχειακής μονάδας στο Σίσι πριν από λίγες ημέρες. Όπως αποκαλύπτει η Νέα Κρήτη, ο θάνατός του οφείλεται σε δυστύχημα και όχι σε παθολογικά αίτια, με τα νέα δεδομένα να φωτογραφίζουν ανατροπή γύρω από τον θάνατο του 22χρονου με φόνο τις αντιφάσεις, τις ορατές και αόρατες πτυχές του τραγικού συμβάντος. Και ενώ τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε η επιθεώρηση εργασίας έκαναν λόγο για θάνατο από φυσικά παθολογικά αίτια, το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου του άτυχου Ίσαμ, το οποίο φέρνει στο φως η Νέα Κρήτη, αναφέρει ως τελική αιτία θανάτου βαριές κακώσεις σώματος, ενώ το είδος θανάτου αναφέρεται ξεκάθαρα ως ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του πάνω σε τραπέζι και σε ένα σκηνικό που δεν παρέπεμπε σε δυστύχημα. Ωστόσο, οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν άνδρα που καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρευσε μέσα στο εργοτάξιο της ξενοδοχειακής μονάδας, όπως και έναν ακόμη τραυματία στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν αντιφάσεις, διερευνείται ακόμη την επιθεώρηση εργασίας. Ψάχνουμε κι εμείς στους συναδέλφους αν μάθουμε κάτι, γιατί να σας πω, όλο αυτό είναι τραγικό και ύποπτο. Δεν γίνεται ξαφνικά να βρίσκεται ένας άνθρωπος μέσα σε ένα εργοτάξιο και ειδικότερα νέος άνθρωπος νεκρός. Και ειδικότερα θα τονίσουμε και σε ειδικά το οικοδόμο, γιατί εδώ στο νομό μας έχουμε και άλλα κρούσματα παλαιότερα. Δηλαδή να χτυπάνε συνάδελφοι και να μην καλείται το ΕΚΑΒ, αλλά ιδιωτικό ασθενοφόρο. Εμείς περιμένουμε τα απορίσματα των αρμόδιων αρχών, γιατί εκτός από την επιθεώρηση εργασίας προφανώς έχει εμπλακεί και η ελληνική αστυνομία. Σίγουρα ήταν ένας άτυχος Παλαιστίνιος που έχασε, ήρθε για ένα μεροκάματο εδώ πέρα και έχασε τη ζωή του. Το ζήτημα είναι ότι στη χώρα αυτή τη στιγμή κάθε δύο μέρες φεύγει ένας άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και το πρώτο σήμα της αστυνομίας έκανε λόγο για ευνίδιο θάνατο, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με τις αστυνομικές έρευνες να συνεχίζονται. Για αντιφάσεις και για ύποπτο περιστατικό έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν κάποιοι για παθολογικά αίτια. Η επιθεώρηση ακόμη στην διερεύνηση, δεν έχει βγάλει πόρισμα, αλλά είναι όντως. Όταν βγαίνει η έκθεση του ιατροδικαστή και μιλάει για κακώσεις, όντως έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Δεν γίνεται δηλαδή κακώσεις να δημιουργηθήκαν από μόνες. Η επιθεώρηση εργασίας συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία, ενώ την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, καθώς από τις πρώτες καταθέσεις καταγράφονται πολλές αντιφάσεις. Όταν ένα πόρισμα λέει δυστύχημα και ένα άλλο πόρισμα λέει φυσικά αίτια, σίγουρα μπερδεύει η κατάσταση. Αν έχει συμβεί αυτό που μπαίνει στο μυαλό μας ότι έγινε ατύχημα και παραπέφθηκε ότι τελικά καθόταν κάπου και βρέθηκε έτσι από μόνος του, είναι πραγματικά εγκληματικό. Οι πρώτες μας πληροφορίες ήταν ότι είχε γίνει εργατικό ατύχημα, ότι είχε πέσει κάποιος τοίχος και είχε πλακώσει έναν συνάδελφό μας εργαζόμενο. Όταν πήγε η επιθεώρηση εργασίας και από ό,τι έχουμε από τις πρώτες πληροφορίες η αστυνομία, βρήκε έναν άνθρωπο, ουσιαστικά νέο άνθρωπο, σε ένα τραπέζι ακουμπισμένο. Μπορεί να μεταφέρθηκε να ήταν σε ένα άλλο χώρο. Πάντως αυτό που δεν αλλάζει είναι πως έφυγε ένας άλλος συνάνθρωπός μας. Πριν λίγους μήνες, ο 22χρονος Παλαιστίνιος έφυγε από τη Γάζα για να γλιτώσει τη φρίκη του πολέμου και έφτασε στο Ηράκλειο για καλύτερες συνθήκες ζωής. Αόρατος στη ζωή και αόρατος και στον θάνατο, ο Ίσαμ έχασε τη ζωή του σε κριτικό έδαφος και σε καιρό ειρήνης. Να ρηχτεί άπλετο φως στην υπόθεση ζητούν Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και Συνδικάτο Οικοδόμων που αναμένουν το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας.